Πάτρου είναι τέταρτος ξανά. Και πρώτος οριστικά για μετάκτητα ο Μίλτος Τεντόγλου. Δεύτερος Σαραμποβιούκοφ, τρίτος ο Μάλτσμιτ. Και ελάτε να χειροκροτήσουμε το Μίλτο στην τελευταία του προσπάθεια και να του πούμε το καλό ταξίδι για το Παρίσι. Για το δεύτερο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. 4 Αυγούστου προκριματικός, 6 Αυγούστου τελικός στο Ολυμπιακό Στάδιο του Παρισιού. Όλοι όρθιοι, όλοι χειροκροτούν το Μίλτο, τον κορυφαίο μας αθλητή. Όλοι όρθιοι για αυτόν τον μεγάλο, για αυτόν τον τεράστιο αθλητή, για τον Μίλτο Τεντόγλου που φεύγει για το έκτο του άλμα. Για να υποκληθούμε ξανά, πατάει πίσω και προσγειώνεται εκεί στα 8 μέτρα, κάνοντας και μια τούμπα στο σκάμα. Τον χειροκροτούν όλοι, τον αποθεώνουν όλοι και ο Μίλτος ανταποδίδει. Δίνουμε ραντεβού στο Παρίσι για το νέο μεγάλο του κάστρο, για τον τεράστιο Μίλτο Τεντόγλου, για τον απόλυτο των απόλυτων. Λαχταρίσαμε σήμερα, τέλος καλό, όλα καλά. 7-81 η έκτη του προσπάθεια, με 8-06 είναι και φέτος πρώτος στο Πειραιώς Street Long Jump. Νάτος ο Μίλτος κερδίζει με αλλαγμένο το ένα παπούτσι το αριστερό. Κερδίζει με όλους τους τρόπους, τώρα και με αυτόν. Μπορεί να μην κατέρευσε Παναγιώτο το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά δεν έχει σημασία. Μας γέμισε με πολλά και έντονα συναισθήματα σήμερα. Βλέπουμε όλοι να το χειροκροτούν. Είδαμε πώς πάλεψε τον αγώνα. Είχε ατυχία. Παραλίγο να τραυματιστεί, συνέχισε όμως, άλλαξε παπούτσι. Τι άλλο να δούμε από έναν τόσο σπουδαίο, τώρα τόσο μεγάλο αθλητή. Και βλέπουμε ότι όλο τον κόσμο, αν το βλέπει, να του φύγει το χέρι, να λέει συνθήματα για αυτόν και φυσικά να ανανεώνει το ραντεβού του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Τελική κατάταξη λοιπόν, Μίλτος Τεντόγλου πρώτος, Ελλάς 8-06. Μπόζιντας Σαραμπογιούκοφ δεύτερος 8-05 από τη Βουλγαρία. Τρίτος ο Μάντλισμιτ από την Τσεχία με 8 μέτρα. Και πιο κάτω, Φίτσαμ, Γιούξ, Τσέχο, Άνιτς, Πομερί και Ερ. Αυτή είναι η τελική κατάταξη στο Πειραιώς Street Long Jump που κάπου εδώ ολοκληρώνεται με το Μίλτο Τεντόγλου όπως και πέρσι να κατακτά την πρώτη θέση, να προσφέρει μεγάλη χαρά και όμορφο θέαμα σε όλο τον κόσμο και φυσικά να συνεχίσει την πορεία του που είμαστε σίγουροι ότι θα είναι ένδοξη για το Παρίσι και την γαλλική πρωτεύουσα. Έχει πολλά έτσι κι αλλιώς να μας δώσει ο Μίλτος στα επόμενα χρόνια. Κυρίως καλά να είναι, υγιής να είναι, γιατί βλέπετε από μια στιγμή τι μπορεί να συμβεί.